Είναι 11 το πρωί και η λήψη από ψηλά στέλνει μια εικόνα ιστορική για το ναυπηγείο της Ήρου. Στο Νεώριο, σήμα κατά τεθέν της Ερμούπολης, πρωτεύουσας των Κυκλάδων, φιλοξενούνται στις δεξαμενές και τους ντόκους 7 πλοία. Ένα 8 περιμένει τη σειρά του να δέσει τις επόμενες μέρες. Επισκευές, συντήρηση, ανανέωση, προσαρμογές, συγκολήσεις και άλλες συμπληρωματικές δουλειές έχουν φέρει τα πάνω κάτω στο ναυπηγείο που σφίζει πλέον από κίνηση και ζωή. Οι εξαθλειωμένοι και για πολλούς μήνες ή και χρόνια με απλήρωτα μεροκάματα εργαζόμενοι τώρα έχουν ξανά εργασία και μέλλον. Κι όμως, πριν ένα χρόνο ακριβώς, η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη της Ήρου είχε φτάσει στο χείλος της πτώχευσης και της απαξίωσης. Είχε γνωρίσει στο παρελθόν το ναυπηγείο τόση πληρότητα όσο αυτή σήμερα? Πάρα πολύ παλιά, ναι. Αλλά εδώ και μια δεκαετία και πλέον το μαγαζί δεν υπολειτουργούσε. Έχει διαλύσει το μαγαζί. Δηλαδή, όχι μόνο εμείς που σας είπα προηγουμένως ότι οικονομικά εξαθλειωθήκαμε, ήταν και το μαγαζί μας. Δηλαδή, η δεξαμενή αυτή που πήγε κάτω δεν πήγε τυχαία. Πήγε κάποιους λόγους. Η γερανία συντήρητη. Δηλαδή, όταν δεν έχεις ένα ναυπηγείο, έχεις γερανούς. Δεν έχεις δεξαμενές. Από εκεί και πέρα δεν λέγεσαι ναυπηγείο. Αυτή τη στιγμή έχουμε και γερανούς, έχουμε και δεξαμενές. Έχουμε όλα τα μηχανήματά μας είναι εν λειτουργία, δεν υπάρχουν μηχανήματα που να έχουν καθίσει, όλα τα μηχανήματα είναι σε λειτουργία. Και γι' αυτό και μπορούμε και παλεύουμε τα 7 πλοία. Διαφορετικά δεν μπορούσαμε να τα παλέψουμε. Ο Νίκος Δαλέζιος δουλεύει στο Νεώριο 39 χρόνια, από 17 χρονών. Ο πατέρας του το ίδιο. Γι' αυτόν το Νεώριο είναι το δεύτερο σπίτι του. Είναι πεπισμένος ότι οι δουλειές του ναυπηγείου θα φέρουν νέες θέσεις εργασίας. Περιμένουμε μία τρίτη δεξαμενή από πληροφορίες που έχουμε από τα αφεντικά, πολύ πιο μεγαλύτερη από αυτή τη δεξαμενή που έχουμε τώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι δουλειές αυτομάτως ανοίγουν. Όταν έχεις 3 βαπόρια στις δεξαμενές και άλλα, ξέρω εγώ, 7 βαπόρια στον τόπο, υποτίθεται ότι φτάσει στα 10 βαπόρια. Τα 10 βαπόρια για να γίνουν οι δουλειές τους χρειάζονται χέρια, χρειάζονται κόσμο. Γιατί το βαπόρι δεν έρχεται και σου λέει θα έρθω στο ναυπηγείο σου και θα φύγω όποτε θες εσύ. Το βαπόρι έρχεται και σου λέει κύριε, εγώ θα έρθω σε 10 μέρες πρέπει να φύγω, σε 15 μέρες πρέπει να φύγω. Είναι νόμος. Δεν το καθυστερείς ούτε μία ώρα. Ακριβώς το θέμα της συνέπειας είναι εκείνο που κάνει τη διαφορά. Σήμερα υπάρχουν ανταγωνιστικά ναυπηγεία σε ολόκληρη τη Μεσογειακή Λεκάνη. Όπως για παράδειγμα στην Τουρκία, που εξελίσσεται σε ναυπηγική υπερδύναμη και αναλαμβάνει εργασίες που παραδοσιακά τις έκαναν ξένοι και Έλληνες πλειοκτήτες στην πάλε ποτέ κρατεά ελληνική ναυπηγική βιομηχανία. Η νέα διοίκηση στο Νεώριο σήμερα στοχεύει να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Φαίνεται ότι η συνένεση και από την πλευρά των εργαζομένων είναι δεδομένη. Η Σύρος διαχρονικά και το ναυπηγείο της Σύρου διαθέτει μια τεχνογνωσία που δύσκολα τη βρίσκει κανένας σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στη Μεσόγειο. Είναι γιατί όλοι εργάζονται με μεράκι, είμαστε νησιώτες, αγαπάμε το επάγγελμα, είναι από τους γονείς μας, από τους παππούδες μας και δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Πιστεύουμε ότι η τεχνογνωσία, η παραγωγή, οι χρόνοι μας, η ποιότητα και το περιβάλλον που έχουμε καταφέρει, που για τα ελληνικά δεδομένα είναι πρωτόγνωρο, που πολλοί το βαφτίζουν ως εκκλησία, δηλαδή ο κόσμος έρχεται στην εργασία του ευχαριστημένος, συν το οικονομικό ότι οι μισθοί που πληρώνονται όλος ο κόσμος για τα επίπεδα της Ελλάδας της κρίσης είναι, θα μου επιτρέψετε να πω, εξωπραγματικά. Μιλάμε πάντα δεδομένα τα δύσκολα χρόνια που περνάμε και ακριβώς επειδή είπατε για τον ανταγωνισμό, όχι μόνο στην Τουρκία, υπάρχει και το Ανατολικό Μπλοκ, υπάρχει η Ιταλία, υπάρχουν γύρω-γύρω ναυπηγεία. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να τραβήξουμε την πελατεία είναι η καλή μας δουλειά και η τεχνογνωσία μας. Ο Αντώνης Κατσαντώνης είναι πρόεδρος του Εργοστασιακού Σωματείου του Νεωρίου. Η σαρωτική εκλογή του μαζί με τον γραμματέα Μάρκο Ριγούτσο οφείλεται στη στάση που τήρησαν και οι δυο στο μεταβατικό διάστημα για τη μεταβολή των δυσμενών δεδομένων της επιχείρησης, συνεπώς και των εργαζομένων της. Όλοι άλλωστε είναι πεπισμένοι ότι δεν θα αργήσει η Onex του επιχειρηματία Παναγιώτη Ξενοκώστα να καταβάλει εξ ολοκλήρου 25 απλήρωτους μισθούς που χρωστάει παλιά διοίκηση πριν τον ένα χρόνο που έκλεισε το ναυπηγείο. Και αυτό
μόλις ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των μετοχών. Όλοι εδώ πιστεύουμε ότι ό,τι έγινε, έγινε για καλύτερο και φυσικά δεν υπήρχε και άλλη λύση. Όμως θα σας πω το εξής, ότι αυτό που κερδίσαμε εμείς στην ολοκλήρωση της μεταβίβασης, ιστορικό προηγούμενο στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Όλοι οι εργαζόμενοι θα πάρουν όλα τα οφειλόμενα από την προηγούμενη διοίκηση. Αυτό θα έρθει και αυτή η ώρα. Θα έρθει και αυτή η ώρα. Πιστεύω ότι τώρα θα γίνει αύριο, θα γίνει μεθαύριο, θα γίνει σε ένα μήνα, ξέρω εγώ, θα γίνει και αυτό. Από τη στιγμή που μας έχει υποσχεθεί ο κύριος Ξενοκώστας ότι με τη μεταβίβαση του ναυπηγείου θα πάρθουν και τα λεφτά. Ακόμη όμως δεν έχει γίνει μεταβίβαση για να φύγει το ναυπηγείο να πάει στο όνομά του. Οπότε και εμείς κάναμε υπομονή. Και θα κάνουμε εδώ. Κάναμε τόσα χρόνια υπομονή, γιατί αυτά τα χρήματα, να σας πω και το άλλο, ήταν γραμμένα στο χιόνι. Και όσο έλειωνε το χιόνι, έσβηνε και το νούμερο. Ανέκαθεν οι Έλληνες εφοπλιστές προτιμούσαν να αποφεύγουν να χτίσουν ή να επιδιορθώσουν τα πλοία τους στα ναυπηγεία στην Ελλάδα. Ο ισχυρισμός ήταν ο φόβος των απεργιών. Αυτό γινόταν γιατί όταν ο κόσμος πεινούσε, δούλευε και δεν πληρωνόταν κτλ. Κάπου έπρεπε να ξεσπάσει. Και ο μόνος τρόπος για να ξεσπάσει ήταν η απεργία του. Όμως, θα πω κάτι άλλο τώρα, έχουμε ένα πλοίο απέναντι, ο οποίος είναι ο κύριος καθήτης, ο εφοπλιστής, ο οποίος το είχαμε κλείσει βαπόρι εδώ με απεργία. Παρ' όλα αυτά έχει φέρει το δεύτερο βαπόρι που φέρνει τώρα. Με αυτές τις συνθήκες, τις καινούργιες συνθήκες. Αυτό τι σημαίνει, ότι έχει εμπιστοσύνη στον κόσμο, γιατί δεν έφταιγε ο κόσμος. Άλλα φταίγανε. Τι είναι αυτά που έφταιγαν, τι έχει αλλάξει σήμερα, τι απαντάτε, ρωτάμε τον γραμματέα του σωματείου, Μάρκο Ριγούτσο. Απαντάμε ότι αυτά όλα έχουν παρέλθει από το ναυπηγείο της Σύρου, τον Αιώριο. Είναι ιστορία πλέον, είναι παρελθόν. Η νέα μέρα του ναυπηγείου έχει νέα μυαλά, νέες νοοτροπίες. Ο ένας χρόνος που είμαστε περίπου ανοιχτοί πλέον το έχει δείξει. Μπορούν να το επιβεβαιώσουν όλες οι πλειοκτήτες εταιρείες που έχουν περάσει από εδώ. Δεν υπάρχει ούτε ο λάθος άσχημος συνδικαλισμός, ούτε λάθος νοοτροπίες. Οι χρόνοι μας είναι πάρα πολύ γρήγοροι και είναι και ένα από τα ατού που ανταγωνιζόμαστε την Τουρκία και άλλα ναυπηγεία της Ευρώπης. Τη μέρα που επισκεφτήκαμε τον Αιώριο πάνω στη Μεγάλη Δεξαμενή ήταν ένα κρουαζιερόπλοιο. Οι εργασίες είχαν ολοκληρωθεί και ήταν έτοιμο να αναχωρήσει. Η δεξαμενή που βλέπετε ακριβώς από πίσω μου είναι η μεγαλύτερη δεξαμενή του ναυπηγείου μας, η Βιολαντό Γουλανδρή. Η δεξαμενή αυτή είναι τύπου Panamax. Πριν ένα χρόνο περίπου, πριν 10-11 μήνες, κατέληξε να βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας, να είναι βυθισμένη, διότι είχε υποστεί πολύ μεγάλη απαξίωση από την προηγούμενη διοίκηση του ναυπηγείου και διεύθυνση. Δεν τη συντηρούσαν για πολλά χρόνια, δεν επισκευάζαν τίποτα. Το αποτέλεσμα ήταν λόγω αδυναμίας του συστήματος απάντησης υδάτων να καταλήξει μια μέρα που κάναμε κάποιες δοκιμές στο μπάτο της θάλασσας. Τη δεξαμενή μπορεί να σηκώσει πλοία μέχρι και 25.000 τόνους. Έχει μήκος 230 μέτρα. Είναι, όπως σας είπα, η μεγαλύτερη του ναυπηγείου μας και η μεγαλύτερη στο Αιγαίο. Έχει δεξαμενή σε ένα πλοίο. Το πλοίο αυτό έχει κάνει εργασίες συντήρησης. Από κάτω το βλέπετε τώρα είναι βαμμένο, ήταν σκουριασμένο. Είχε κάποια προβλήματα στα ύφαλα και διάφορες άλλες εργασίες μέσα εσωτερικά στο πλοίο. Εδώ ήταν ένας νεκρός οργανισμός ουσιαστικά και αποφασίσαμε κάποιοι άνθρωποι με κάποιους συνεργάτες να κάνουμε την ίστατη προσπάθεια να σωθεί και το ναυπηγείο αλλά και ολόκληρη ναυπηγοσκευαστική βιομηχανία που εμείς θεωρούμε ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην οικονομία της Ελλάδας. Καταφέραμε λοιπόν να το αναστήσουμε με μεγάλο αγώνα και μεγάλη προσπάθεια και τους τελευταίους 10 μήνες που λειτουργεί το ναυπηγείο θα σας πω χαρακτηριστικά ότι 56 πλοία έχουν φτάσει στο ναυπηγείο, έχουν επισκευαστεί, όλοι οι πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι και αυτό το λέω γιατί αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι θέσεις εργασίας κάθε μήνα να αυξάνονται, έχουν αυξητικό ρυθμό κάθε μήνα,
Παραδείγματος χάρη θα σας πω ότι όταν έκλεισε το ναυπηγείο, οι εργαζόμενοι του ναυπηγείου ήταν 191 στον αριθμό και τώρα μιλάμε για έναν αριθμό γύρω στους 370 που πληρωθήκαν στην τελευταία μισθοδοσία. Είμαστε όλοι κατενθουσιασμένοι με όλη αυτή την προσπάθεια, δουλεύουμε όλοι σκληρά και δεν θα σταματήσουμε αν δεν ολοκληρωθεί όλη αυτή η προσπάθεια. Το σχέδιο του επενδυτή για την επόμενη ημέρα της Νεοριοσύρου προβλέπει επέκταση των δραστηριοτήτων με την παροχή πρόσθετων παρεχόμενων υπηρεσιών όπως υπηρεσίες, Mega Yachting, επισκευή και κατασκευή πλατφόρμων εξόρυξης πετρελαίου και αερίου, μετατροπή πλοίων σε πλοία πράσινα. Η διοίκηση της νέας εταιρείας αναμένει σταδιακή βελτίωση του κύκλου εργασιών και των περιθωρίων κέρδους. Περιμένει και την επαναφορά των λειτουργικών αποτελεσμάτων σε θετικά επίπεδα από το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας της. Αυτή τη στιγμή το ναυπηγείο έχει 2 δεξαμενές και ένα σύγκρο lift που είναι για mega yachts και μικρά σκάφη και για τις νέες κατασκευές. Στο άμεσο μέλλον, σε λίγο καιρό, θα προσθεθεί στη δυναμική του ναυπηγείου μία μεγαλύτερη δεξαμενή ακόμα, τύπου Aframax. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα μεγαλώσει πολύ η δυναμική του ναυπηγείου, θα αυξηθεί η πελατεία μας, διότι θα έχουμε δυνατότητες να επισκευάσουμε πολύ μεγαλύτερα πλοία σε σχέση με το τώρα. Οπότε, για άλλη μια φορά, καλούμε τους αξιότιμους πελάτες μας και Έλληνες πλειοκτήτες να επιστρέψουν στην πατρίδα, το Νεόριο να το θεωρούν σπίτι τους και εδώ να είναι σίγουροι ότι ποτέ κανείς δεν τους πειράξει. Η κατάσταση έτσι όπως αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται είναι μια κατάσταση αισιοδοξίας, ελπίδας για τους εργαζομένους αλλά και επίσης και για τους κατοίκους του νησιού μας. Πιστεύουμε ακράδαντα και εγώ προσωπικά αλλά και ο Δήμος μας ότι όλοι οι οικονομικοί κλάδοι στο νησί, και ο πρωτογενής τομέας, και ο δευτερογενής και ο τριτογενής μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά, να δημιουργήσουν στον άλλον μια προστιθέμενη αξία η οποία μπορεί να λειτουργήσει ισορρευτικά σε σχέση με ένα οικονομικό και αναπτυξιακό αποτέλεσμα για το νησί μας. Ο Δήμαρχος της Σύρου, Γιώργος Μαραγκός, έχει ζήσει τις διάφορες φάσεις του Νεορίου. Θεωρεί ότι η εξέλιξη αυτή πρόκειται να δώσει όθηση σε όλες τις κυκλάδες και στην ελληνική οικονομία. Ενώ τονίζει ότι έχει μεγάλη σημασία για το νησί της Σύρου. Πριν από περίπου 1,5 χρόνο, το ναυπηγείο αποτελούσε παρελθόν και για μας και για το νησί, αλλά και για τη χώρα. Και όχι μόνο το ναυπηγείο της Σύρου, αλλά και της Ελευσίνας και του Καραμαγκά. Αυτή τη στιγμή η σελίδα η οποία ανοίγει, η καινούργια σελίδα για το ναυπηγείο, ουσιαστικά περνάει ένα μήνυμα προς όλους ότι όπως προανέφερα στην Ελλάδα της κρίσης, με τις σωστές κινήσεις, με την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων που πρέπει να αποτελεί μείζωνα προτεραιότητα και για τη χώρα μας και για το νησί μας, μπορούν να δημιουργηθούν προοπτικές ανάπτυξης. Υπό την έννοια αυτή, θέλω να επικυρώσω και να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκομένους, πρώτα απ' όλα τον ίδιο τον επενδυτή, τον κύριο Ξενοκώστα και την Όνεξ, τους εργαζομένους του ναυπηγείου που υπό δύσκολες και αντίξωες συνθήκες κατάφεραν να κρατήσουν την ψυχραιμία τους και να συμβάλλουν υποβοηθητικά σε αυτήν την εξέλιξη και φυσικά και την ελληνική κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς, οι οποίοι μέσα σε ένα πλαίσιο πολυνομίας και γραφειοκρατίας και αγκυλώσεων που υπάρχουν στο ελληνικό δημόσιο, νομίζω ότι κινήθηκαν τηρουμένων των αναλογιών και των συνθήκων με γρήγορο τρόπο, ώστε να έχουμε έρθει σε αυτή την πολύ θετική εξέλιξη.